Πάρε μια αρχή, να ξέρω από το όνομα. Αν θέλετε, ναι, αν θέλετε. Να είστε καλά, εγώ. Καρολίνα Κοινόσογλου, παθολόγος, λοιμοξιολόγος, επίκουρη καθηγήτρια ιστορία, υπεύθυνη μονάδα. Δύο λόγια με αφορμή το 14χρονο παιδάκι από την περιοχή μας. Όπως βλέπετε, τις τελευταίες μέρες είναι όλο ένα και αυξανόμενος αριθμός των κρουσμάτων που αντιμετωπίζουμε και ανακοινώνονται και στο νεοδί. Και φυσικά και χρειάζονται νοσηλεία, γιατί καταλαβαίνετε ότι ακόμα και οι ανήλικοι, οι έφηβοι, άνθρωποι χωρίς προβλήματα υγείας, δύναται να νοσηλευτούν και να έχουν σοβαρό νόσημα. Αυτή τη στιγμή πράγματι νοσηλεύεται ένα παιδάκι 14 ετών, το οποίο περισσότερο έμεινε για προληπτικούς λόγους, δεν έχει σοβαρό νόσημα. Εν τούτης έχουμε από τους νοσηλευόμενους αρρώστους μας, που έχουμε περίπου 20 αυτή τη στιγμή στο ΡΙΟ νοσηλευόμενος, ένα 50% δεν έχει προβλήματα υγείας και είναι κάτω από 50 χρόνια. Άρα πλέον βρίσκονται σε εκείνη, υπάρχει θέμα και με τις μικρές ηλικίες. Φυσικά, έτσι. Όλοι απειλούνται, κανένας δεν είναι άτρωτος, όλες οι ηλικίες. Τι πιστεύετε πρέπει να γίνει? Να τηρήσουμε όλοι αυστηρά τα μέτρα. Απόσταση, μάσκα, υγιεινή χεριών είναι το τρίτο της επιτυχίας στην παρούσα φάση. Γιατί νομίζω κανένας μας δεν θέλει να μπούμε σε ένα αυστηρό lockdown όπως είχαμε πει το προηγούμενο εξάμεινο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντως ο μικρός έχει διαφύγει το κίνδυνο, έτσι. Αυτή τη στιγμή σε καλή κατάσταση, παρακολουθείτε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε, να είστε καλά.